Κυρίες και κύριοι, χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές και αγαπητές τηλεθεάτριες της Αλφα Τηλεόρασης. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της εκπομπής Πολιτικόραμα. Σε ένα ακόμη Πολιτικόραμα που προβάλλεται από τη συχνότητα της Αλφα Τηλεόρασης κάθε βράδυ Πέμπτης, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Στην εκπομπή αυτή, όπως όλοι και όλες γνωρίζετε πια, αναλύουμε, σχολιάζουμε και εξετάζουμε θέματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας και αυτό συνήθως συμβαίνει με ανθρώπους που βρίσκονται κοντά μας, είτε στο στούντιο εδώ της Αλφα Τηλεόρασης, είτε συνδεόμαστε μαζί τους με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Σήμερα, στη σημερινή εκπομπή, θα επιλέξουμε το δεύτερο τρόπο. Θα έχουμε δηλαδή κοντά μας ένα κύριο με τη βοήθεια της τεχνολογίας και θα πάμε να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο φαινομενικά μπορεί να μην ταιριάζει εντός εισαγωγικών, θα μου επιτρέψετε να πω, στην εκπομπή Πολιτικόραμα, αλλά όταν μιλάμε για τροφή, μιλάμε εξ ορισμού για ένα βαθιά πολιτικό θέμα. Στο άλλο μισό της οθόνης σας, η οποία θα διαχωριστεί σε λίγο, καλησπέρα σας κύριε Δομπάζη, βλέπουμε τον κύριο Νίκο Δομπάζη, ο οποίος συμμετέχει σε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που μετράει πια αρκετά χρόνια ζωής, είναι εθελοντική και έχει να κάνει με τη συλλογή και διανομή σπόρων παραδοσιακών ποικιλιών, κυρίως λαχανικών. Είναι μια μεγάλη εθελοντική προσπάθεια αυτή, η οποία, όπως είπαμε, στοχεύει στη διατήρηση και της βιοποικιλότητας της περιοχής, αλλά και στη διασφάλιση της τροφής εν τέλει. Και μάλιστα η κουλτούρα αυτή τα τελευταία χρόνια καλλιεργείται όλο και περισσότερο. Σε αυτήν συμμετέχουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι και πλέον εφαρμόζεται και εμπλέκονται, με την καλή έννοια το λέω αυτό, και σχολεία, καθώς την ερχόμενη Κυριακή θα συμβεί μια τέτοια δράση στην Αλεξανδρούπολη και αυτή είναι η αφορμή που σας φέρνει σήμερα κοντά μας, κύριε Δομπάζη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Την Κυριακή, λοιπόν, τι περιμένουμε, τι έχετε σχεδιάσει να ξεκινήσουμε από αυτό? Την Κυριακή, σε συνεργασία μαζί με τους πορείτες Εύρου, οι πορείτες Ροδόπης και οι δύο ομάδες μαζί, θα μοιράσουμε σπόρους από παραδοσιακές ποικιλίες. Συνήθως μοιράζουμε φυτά, αλλά αυτό το κάνουμε τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου. Την Κυριακή είπαμε να μοιράσουμε σπόρους για να τους πήρουν οι ίδιοι καλλιεργητές και να κάνουν τα δικά τους σπορόφυτα. Και σε αυτή την προσπάθεια νομίζω συμμετέχει και το πρώτο επαγγελματικό λύκειο της Αλεξανδρούπολης, σωστά? Κάπου, ναι, νομίζω στο χώρο αυτού, εκεί που έχει το θερμοκήπιο, θα μοιράσουμε τους σπόρους. Στις ομάδες μας, και η δικιά μας ομάδα και η ομάδα του Εύρου, βοηθάμε πολύ τα σχολεία να παράγουν οι δάσκαλοι μαζί με τους μαθητές τους παραδοσιακές ποικιλίες, να κρατήσουν οι ίδιοι οι μαθητές, αλλά και, και τα υπόλοιπα όσα τους περισσεύουν, να τα φέρουν στην εκδήλωση που κάνουμε και να τα μοιράσουν. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές βοηθάνε στη λύση ενός προβλήματος, το οποίο είναι ότι χάνονται οι παραδοσιακές ποικιλίες, έχουν χαθεί δηλαδή η συντριπτική τους πλειοψηφία και με αυτόν τον τρόπο βοηθάνε να διαδοθούν όσες έχουν μείνει. Το πρώτο ερώτημα, ξέρετε κύριε Δομπάζη, θα μπορούσε κάποιος να πει τώρα σε λίγες μέρες, ας πούμε, σε όλα τα θερμοκήπια, τα φυτόρια, όχι μόνο στην Αλεξανδρούπολη, οπουδήποτε στην Ελλάδα, υπάρχουν πάρα πολλά φυτά. Μπορεί κάποιος να πάει και να πάρει και να φυτέψει τον κήπο του ό,τι θέλει και ό,τι βεβαίως είναι κατάλληλο για το χώμα του, για τον κήπο του, για τη γλάστρα του. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει μια ευκολία στο να βρει κάποιος φυτά. Εσείς για ποιο λόγο επιμένετε στο να κάνετε διανομή αυτών των παλιών σπόρων? Είναι εύκολο να πάρει φυτά, να αγοράσει υβρίδια, γιατί απαγορεύεται στα φυτόρια να πουλάνε παραδοσιακές ποικιλίες, φυτά παραδοσιακών ποικιλιών. Οι καλλιεργητές όμως ζητούν παραδοσιακές ποικιλίες, γιατί ξέρουν ότι αυτές έχουν γεύση, έχουν άρωμα και θέλουν να τα απολαύσουν αυτά. Ξέρουν επίσης το πιο σημαντικό, ότι στις παραδοσιακές ποικιλίες, αν τις καλλιεργήσεις σωστά, δηλαδή με κοπριά, με σωστό πότισμα, χωρίς λιπάσματα και φυτοφάρμακα, θα έχουν και τα θρεπτικά συστατικά τα οποία χρειαζόμαστε για να είμαστε υγιείς, τα οποία είναι πολύ περισσότερα από ό,τι στα παραγόμενα υβρίδια, από υβρίδια στους παραγόμενους καρπούς. Αυτός είναι ο λόγος
που εμείς επιμένουμε, εκτός του ότι δεν πρέπει να χαθούν οι παραδοσιακές ποικιλίες, γιατί έτσι χάνεται ένα μέρος της βιοποικιλότητας, που είναι κακό για το περιβάλλον μας. Κύριε Δομπάζη, τώρα προσπαθώ να μεταφέρω διάφορες ερωτήσεις ανθρώπων με τους οποίους συζήτησα ότι είστε ο σημερινός μας καλεσμένος. Πολλοί άνθρωποι προβληματίζονται από τις ετικέτες σε σούπερ μάρκετ. Για παράδειγμα, οι πατάτες, ας πούμε. Πολλοί ξέρουμε ότι μπορούμε να φυτέψουμε μια πατάτα και να αναπαραχθεί. Υπάρχουν όμως πολλά λαχανικά που φέρουν πάνω τη σήμανση ότι δεν επιτρέπεται η σπορά τους. Τι σημαίνει αυτό, γνωρίζετε ή μπορείτε να μας εξηγήσετε έτσι, με απλά λόγια, τι σημαίνει αυτό? Δεν το γνωρίζω πολύ καλά. Ξέρω, νομίζω είναι για την πατάτα Νάξου κάπου. Για οποιοδήποτε λαχανικό το λέω αυτό που μπορεί να φέρει αυτή τη σήμανση. Υπάρχουν πατέντες. Δυστυχώς εμείς είμαστε κατά των πατεντών. Δηλαδή να πατεντάρει κάποιος ένα σπόρο και να πει αυτό απαγορεύεται να κρατήσει σπόρο και να τον σπείρεις, αλλά μόνο να τον αγοράσεις από εμάς. Γι' αυτό το γράφουν. Τώρα αν τα συγκεκριμένα έχουν κάποια πατέντα και το απαγορεύουν, δεν το γνωρίζω. Μόνο έτσι μπορούν να το απαγορέψουν. Να έχουν την πατέντα ότι είναι δικό μου, έχω δικαιώματα, πνευματικά δικαιώματα όπως το λένε, και αν το σπείρεις μπορώ να σε διώξω ποινικά. Μόνο τότε μπορούν, όπως κάνουν και στα γεννητικά τροποποιημένα. Έχουν πατέντα, αλλά ο σπόρος είναι ο παραδοσιακός, κυρίως είναι ο σπόρος της φύσης. Δεν μπορείς να τον πατεντάρεις και να τον πάρεις και να τον έχεις αποκλειστικό. Αυτό ακριβώς ήθελα να σας ρωτήσω. Τι σημαίνει πατεντάρω ένα σπόρο, εφόσον αυτός είναι της φύσης? Ένα σπόρο, έχω τα δικαιώματα αυτού του σπόρου με κάποιο τρόπο. Τα έχω αγοράσει από την πολιτεία, από κάπου. Είναι δικός μου και δεν μπορεί κανείς να τον σπείρει χωρίς να τον αγοράσει από μένα. Αυτό σημαίνει πατέντα. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο. Εντάξει, νόμιμο προφανώς θα είναι με κάποιο τρόπο, αλλά νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι εδώ πια υπάρχουν και ζητήματα ηθικής, δηλαδή του πόσο μπορείς να περιορίσεις τη γη να παράγεται καταρχάς, αλλά και από την άλλη πλευρά, αν με κάποιο τρόπο φυτρώσει εμένα στον κήπο μου, τι θα γίνει? Όσοι άνθρωποι έχουμε κήπους, γνωρίζουμε ότι φυτρώνουν και διάφορα φυτά τα οποία εμείς δεν τα έχουμε βάλει με το χέρι μας. Μπορεί να τα φέρει κάποιο πουλί, μπορεί να είναι από κάποια μέλισσα, μπορεί από τον αέρα να διακινηθούν, αλλά όλοι νομίζω έχουμε δει στους κήπους μας να φυτρώνουν πράγματα τα οποία εμείς δεν τα έχουμε φυτέψει από πριν, δεν έχουμε αποφασίσει ότι θα βάλουμε αυτό το φυτό. Παρ' όλα αυτά το βλέπουμε να φυτρώνει και να μεγαλώνει. Άρα λοιπόν, πώς μπορούμε να το περιορίσουμε αυτό και αν προσπαθήσουμε, τι συνέπειες θα υπάρχουν τελικά? Κοιτάξτε, προς το παρόν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη δεν έχω ακούσει να γίνονται, να διώκονται ποινικά κάποιοι που έχουν στους κήπους τους φυτά που είναι πατενταρισμένα από κάποιες εταιρείες. Αυτά γίνονται στην Αμερική, όπου κάποιος καλλιεργεί ένα καλαμπόκι και έχει επιμολυνθεί από ένα άλλο καλαμπόκι γενετικά τροποποιημένο, το οποίο έχει πατέντα. Και η εταιρεία έχει βρει ό,τι υπάρχει στο χωράφι του και το διώκει ποινικά. Αυτό γίνεται στην Αμερική. Τώρα, από το πόσο είναι ηθικό, για μας πιο ανήθικο δεν γίνεται. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ακόμα κάτι τέτοιο. Το να φυτρώσει κάτι σε εμάς και ο άλλος να έρθει που έχει την πατέντα του και να μας διώξει ποινικά. Δεν έχουμε τέτοια αστυνομία. Έχουν στην Αμερική οι εταιρείες. Πόσο εύκολη είναι αυτή η προσπάθεια που κάνετε, κύριε Δομπάζη? Εννοώ από το να συλλέξετε τους σπόρους καταρχήν και να διασώσετε αυτές τις ποικιλίες, γιατί αυτό προϋποθέτει και μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία, φαντάζομαι, η οποία είναι κοπιώδης. Δηλαδή είναι ένας έξτρα κόπος πέρα από την καλλιέργεια του φυτού που ξεκινάει από τώρα και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Μετά είναι μια άλλη διαδικασία καινούργια που πρέπει από το φυτό που έχει παραχθεί να κρατηθεί ο σπόρος του, να φυλαχθεί. Πώς γίνεται όλο αυτό? Έχει δουλειά, αλλά έχει πιο πολύ μεράκι
και αγάπη για τους σπόρους και τις παραδοσιακές ποικιλίες. Γίνεται από παρέες, από φίλους που αγαπάνε αυτό που κάνουν, την καλλιέργεια. Εμείς επειδή το κάνουμε χρόνια γνωρίζουμε πώς να πάρουμε σπόρους από τα λαχανικά, τον τρόπο δηλαδή. Αφιερώνουμε αρκετές ώρες από τον ελεύθερο μας χρόνο και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για την καλλιέργεια, αλλά και στη συνέχεια όλο αυτό που κάνουμε το χειμώνα, να πακετάρουμε τους σπόρους. Τώρα αυτή τη στιγμή αυτό κάνουμε, ετοιμάζουμε φακέλους για να τους στείλουμε. Μπορώ να σας δείξω μια εικόνα. Βεβαίως. Να ευχηθούμε και καλή δύναμη στους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί και κάνουν όλη αυτή τη συσκευασία, ας πούμε, των σπόρων. Δεν ξέρω αν τώρα... Φαίνεται πολύ καθαρά και είναι πολύ όμορφες εικόνες αυτές. Αν κάποιος θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία, ενώ τη συλλογή των σπόρων, μπορείτε να τον βοηθήσετε εσείς, η ομάδα εννοώ πάντα, έτσι, και να τον καθοδηγήσετε πώς μπορεί να το κάνει αυτό. Ναι, αυτό γίνεται κατά κόρον. Και πάρα πολλοί έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία, κρατάνε δικούς τους σπόρους και επειδή έχουν πάρει σπόρους από εμάς, μας στέλνουν και τους δικούς τους, τους οποίους εμείς τους μοιράζουμε πάλι, γιατί οι σπόροι που έρχονται δεν θέλουμε ούτε σπόρους να χαθεί, θέλουμε να πάνε στους καλλιεργητές και να μπουν στη γη. Και γι' αυτό το λόγο θα είμαστε την Κυριακή στην Αλεξανδρούπολη, για να μοιράσουμε αυτούς τους σπόρους, να τους πάρουν οι καλλιεργητές και να τους σπείρουν στους κήπους τους. Πώς όμως, μάλλον από ποιος, για να πει κάποιος ότι εγώ θέλω να συλλέξω σπόρους, θα πρέπει να έχει σπείρει από δικούς σας σπόρους ή μπορεί κάποιος που θα ξεκινήσει φέτος ένα κήπο με φυτά που έχει αγοράσει από φυτόρια ή θερμοκήπια ή από σπόρους του εμπορίου, γιατί υπάρχουν και συσκευασμένοι σπόροι που πολλούνται ακόμη και σε μεγάλα σούπερ μάρκετ. Μπορεί από αυτά τα φυτά να συλλέξει σπόρους? Όχι σε καμία περίπτωση. Ούτε να συλλέξει, ούτε να τους μοιράσει. Αυτούς τους σπόρους τους πουλάνε τα φυτόρια, τους πουλάνε τα σούπερ μάρκετ. Μπορεί ο καθένας να τους αγοράσει και να τους πείρει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τους κρατήσεις και να τους δώσεις. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτοί οι σπόροι. Άρα λοιπόν, για να μπει κάποιος στη διαδικασία... Παρακαλώ. Σπόρους θα κρατήσει αν βρει από μια γιαγιά που σπέρνει κάποια ντομάτα μια ζωή, 40-50 χρόνια, και του πει «Γιέ μου, αυτή η ντομάτα είναι καλή, τη παίρνω τόσα χρόνια», μπορεί να πάρει από αυτούς τους σπόρους, να καλλιεργήσει, να μαζέψει σπόρους και αυτούς να τους μοιράσει. Τέτοιους σπόρους θέλουμε. Όχι σπόρους από τα φυτόρια και από τα σούπερ μάρκετ. Αυτά είναι σπόροι υβρίδια, τα οποία τα παράγουν οι έμποροι και δεν έχουμε κανένα λόγο εμείς να κρατήσουμε αυτούς τους σπόρους. Άρα λοιπόν, αν κάποιος φέτος προμηθευτεί σπόρους και φυτά από εσάς, το Σεπτέμβρη μπορεί να μπει και στη διαδικασία της συλλογής τους και να συμμετέχει σε όλη αυτή τη διανομή πια? Ναι, μπορεί. Απλά το καλύτερο θα ήταν μια χρονιά να τους κρατήσει, να σπείρει, να δει τι αποτέλεσμα θα έχει ο ίδιος, αν κράτησε σωστά τους σπόρους, και την επόμενη χρονιά να μας τους στείλει. Γιατί μπορεί να είναι και αρχάριος και να κάνει κάποια λάθη. Και για τι φυτά μιλάμε, κύριε Δομπάζη? Κυρίως λαχανικά, ντομάτες, ντοματίνια, πιπέρια, μελιτζάνες. Αυτά, το καθένα έχει πάρα πολλές ποικιλίες. Μαρούλια, λάχανα, παντζάρια, αρακά, φασόλια, γενικά, λαχανικά. Έχετε και σπάνιες ποικιλίες συλλέξει, γιατί η ομάδα των σπορητών δραστηριοποιείται, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, μπορεί να μετράμε και 10 ή και παραπάνω χρόνια πια, έτσι δεν είναι? Είμαστε στον 23ο χρόνο εμείς. Ορίστε. Εγώ σας παρακολουθώ λοιπόν τα τελευταία 10 χρόνια. Ναι.
Σε όλα αυτά τα χρόνια, 23 χρόνια είναι πάρα πολλά. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια. Σε αυτά τα χρόνια τι έχετε παρατηρήσει, τι έχετε κρατήσει, τι θεωρείτε... Δηλαδή κάποιος μπορεί να πει ότι εδώ έχουμε και αυτούς τους σπόρους που δεν τους βρείτε πουθενά αλλού ή είμαστε περήφανοι ως ομάδα για αυτούς τους σπόρους που καταφέραμε να διασώσουμε για κάποιο φυτό συγκεκριμένα. Είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε σώσει πολλούς ντόπιους σπόρους εδώ, της περιοχής μας, αρκετούς. Και γενικά γιατί μας έχει μάθει πολλοίς κόσμος και έχει πάρει πολλοίς κόσμος από εμάς παραδοσιακές ποικιλίες, καλλιεργεί και απολαμβάνει τις γεύσεις και τις μυρωδιές από την τροφή. Απολαμβάνει την τροφή δηλαδή, τη χαίρεται. Γιατί θα γνωρίζετε ότι η τροφή που αγοράζουμε πολλές φορές δεν έχει και σούπερ γεύση. Και ευτυχώς ακόμα στην Ελλάδα κάτι γίνεται. Αν πάμε σε πιο προηγμένες χώρες, Γερμανία, Αγγλία, εκεί η τροφή τους είναι πολύ χειρότερη. Οι γεύσεις δηλαδή, γιατί παράγεται πολύ τεχνικά η τροφή και όσοι πηγαίνουν σε αυτές τις χώρες μας λένε η τροφή είναι πλαστικό σκέτο. Από την άλλη πλευρά όμως, πώς το να παράξει κανείς τροφή, να σπείρει ενώ να μεγαλώσει φυτά, είναι και μια διαδικασία κοπιώδης, έτσι δεν είναι. Απαιτεί κόπο, απαιτεί χρόνο, απαιτεί να έχει κάποιος γη. Επομένως, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Το να παράξει κανείς την τροφή είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει για τον εαυτό του και την οικογένειά του. Για να ξέρει τι τρώει. Γιατί όταν θα αγοράσει, θα πάει στο παζάρι και θα αγοράσει το μαρούλι, την ντομάτα, το οτιδήποτε, εκεί δεν ξέρει τι τρώει. Υπάρχει περίπτωση την προηγούμενη μέρα να τα έχει ψεκάσει κάποιος που δεν είναι συνειδητοποιημένος και να το φέρει το μαρούλι και να το φας εσύ, το παιδί σου, το εγγόνι σου, να φας και το φυτοφάρμακο επάνω. Οπότε ο κόπος που θα κάνει για να παράξει την τροφή σου δεν είναι κόπος. Συνήθως όσοι ασχολούνται με τους κήπους λένε αυτό που κάνω είναι ψυχοθεραπεία. Το θέμα δηλαδή είναι όμως μέχρι να αρχίσει κάποιος να ασχολείται. Αυτό εννοώ. Πώς δηλαδή μπορεί κάποιος να πιστεί και να μπει στη διαδικασία αυτή? Και μιλάω και περισσότερο για ανθρώπους που είναι ίσως νεαρότερη σε ηλικία, που δεν έχουν και βιωματική εμπειρία ίσως. Γιατί περισσότεροι από εμάς, τουλάχιστον ενώ της γενιάς των 40 και πάνω, έχουν και μια σχετική βιωματική εμπειρία από κήπους, από τα χωριά καταγωγής, ακόμα και μέσα στην πόλη ενδεχομένως, είναι λίγο περισσότερο εξοικειωμένοι. Οι νεότεροι άνθρωποι όμως πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή με αυτό και να το κάνουν και πράξη, όχι μόνο ως εγκυκλοπαιδική γνώση, θέλω να πω? Πρώτα πρέπει να μάθουν ότι γίνεται αυτό. Ότι μπορείς να από μόνος σου να παράξεις την τροφή σου. Να το ακούσουν από κάποιους. Και στη συνέχεια να το δοκιμάσουν. Εμείς αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε μέσα από τα σχολεία. Εγώ είμαι δάσκαλος. Και το κάνω εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο σχολείο με τους μαθητές μου. Φέτος είναι πάρα από 30 σχολεία στην Κομωτινή που παίρνουν μέρος στην εκδήλωση. Έχουν πάρει σπόρους από εμάς. Έχουν σπείρει τους σπόρους και μαθαίνουν να μεγαλώνουν τα φυτά που φυτρώνουν από αυτούς τους σπόρους. Και στη συνέχεια έρχονται και τα δίνουν στους καλλιεργητές, τα μοιράζουν κάτι που κάνανε οι ίδιοι. Αυτό τους ανεβάζει συναισθηματικά τους μαθητές μας. Από εκεί και ύστερα κάνουμε σχολικούς λαχανόκηπους. Και εκεί έχουμε σπύρι, πατζάρια, μαρούλια, καρότα, κρεμμύδια, πατάτες. Οι ίδιοι μαθητές μας τα έχουν βάλει, τα έχουμε κάνει σαλάτες, τα έχουμε φάει. Με αυτόν τον τρόπο έρχονται. Όταν θα μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά και θα γίνουν 20-30, σε κάποια φάση της ζωής τους, αν αποφασίσουν να καλλιεργήσουν την τροφή τους, να κάνουν έναν κήπο, θα έχουν τη γνώση, θα ξέρουν πώς να το κάνουν.
Από την άλλη πλευρά όμως, θα μου επιτρέψετε εδώ και ένα προσωπικό σχόλιο, το να παράξει την τροφή νομίζω έρχεται λίγο σε αντιδιαστολή με το σημερινό τρόπο ζωής, ό,τι έχει να κάνει με το χρόνο. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς μπορούμε να πιστούμε όλοι και να οπλιστούμε με την υπομονή που χρειάζεται για να φροντίσουμε ένα φυτό να μεγαλώσει, να ανθίσει, να καρποφορήσει, να φτάσει ο καρπός του στην ηλικία που είναι έτοιμος για κατανάλωση, από το να πάμε στο σούπερ μάρκετ και να πάρουμε δύο ντομάτες, ας πούμε, και να τις κάνουμε σαλάτα και να φάμε και να τελειώνει. Ναι, είναι πολύ εύκολο αυτό για όλους μας. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι, το ότι ο τρόπος ζωής μας αυτός, να είμαστε κολλημένοι στην οθόνη και να τρέχουμε συνέχεια για να προλάβουμε τις υποχρεώσεις μας, το να παράγουμε την τροφή μας θα μας βοηθήσει να είμαστε υγιείς ψυχικά. Γι' αυτό είπα ότι είναι ψυχοθεραπεία. Έχετε... Πολλοί άνθρωποι... Παρακαλώ, ολοκλήρωστε. Πολλοί άνθρωποι το κάνουν όταν από τον τρόπο ζωής έρχονται σε ένα σημείο που, όπως λέμε, τα έχουν παίξει και μαθαίνουν ότι κάποιοι σαν και εμάς παράγουν μόνοι τους την τροφή και το βλέπουν στην πράξη και αποφασίζουν να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο για να μπορέσουν και αυτοί να σταθούν ψυχικά πιο υγιείς. Εσείς μπορείτε να συμβουλεύσετε και ανθρώπους που δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ ξανά στο παρελθόν με τη γη, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι που δεν έχει τύχει να έρθουν σε επαφή με αυτό το αντικείμενο που λέγεται φύτευση, καλλιέργεια, πότισμα, προσοχή ενός φυτού, πόσο μάλλον ενός κήπου. Εμείς το κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτό. Έχουμε φτιάξει βίντεο που δείχνουμε και πώς να κάνουμε σπορείο, πώς να φυτεύουμε, πώς να ποτίζουμε, γιατί το σωστό πότισμα βοηθάει πολύ στο να είναι υγιή τα φυτά μας. Πέρα από το προσωπικό να μας πάρουν τηλέφωνο και μας ρωτήσουν, το έχουμε κάνει με βίντεο στο ίντερνετ, στο YouTube, όπου δείχνουμε πώς να το κάνουν αυτό, με αυτόν τον τρόπο. Δείχνουμε στον κόσμο πώς να καλλιεργεί. Για να δούμε λοιπόν τώρα ποιοι είμαστε. Πάμε στη φιλοσοφία μας και εκεί έχουμε ένα εισαγωγικό κείμενο που σας λέμε ότι είμαστε 12 συνεργάτες που συμπορευτήκαμε την τελευταία δεκαετία σε δράσεις για τους παραδοσιακούς σπόρους και αποφασίσαμε να οργανώσουμε ένα δίκτυο επικοινωνίας, μάθησης και ποικίλων δράσεων. Θέμα ήταν η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για το σπόρο, που περιλαμβάνει τόσο τις ποικιλίες που αναπαράγουμε και διανέμουμε δωρεάν, όσο και τις βιωματικές γνώσεις που συνδέονται με αυτές. Είμαστε περήφανοι, γιατί ξεκινώντας έχουμε ήδη μια βάση δεδομένων με παραπάνω από 100 ποικιλίες. Για να δούμε λοιπόν και ποιοι είμαστε πιο συγκεκριμένα, έτσι. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που μαζεύτηκαν εδώ και περίπου 2,5 χρόνια για να δημιουργήσουν αυτή την καινούργια προσπάθεια. Όπως βλέπετε εδώ, στο χώρο της ιστοσελίδας μας που γράφεται το δίκτυο ΣΥΤΟ και θα πάρω τις ομάδες με τη σειρά που παρουσιάζονται. Πρόκειται για την ομάδα Αθήνας ή Γλυκοπατάτα, την ομάδα Αλμυρού στο νομό Μαγνησίας, τους πορείτες της Έγινας, τους πορείτες της Ροδόπης, την ομάδα της Εύβοιας και την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου που βρίσκεται στην Ανατολή Αγιάς Λαρίσης, ψηλά στο βουνό του Κισάρου. Όταν λοιπόν ψάχνετε για ποικιλίες, μπορείτε να μπείτε σε μία από αυτές τις ομάδες, ας πούμε τους πορείτες Έγινα σαν παράδειγμα, για να δούμε μέσα τι ακριβώς κάνουν. Καταρχήν το σήμα τους λέει σπόροι ελευθερίας. Αυτό σημαίνει ότι επέλεξαν σαν πρώτο γεγονός το κοινό αγαθό. Είναι αυτό που τους συγκινεί περισσότερο, αν και πάρα πολλά πράγματα συγκινούν στο σπόρο. Εδώ δεξιά πάνω μπορείτε να έχετε επικοινωνία με την ομάδα όταν θέλετε να ανταλλάξετε γνώσεις.
Γιατί εμείς στο ΣΥΤΟ δεν έχουμε κεντρική γραφειοκρατία. Δίνουμε αποκεντρωμένα όλες τις διευθύνσεις, τα mail, τα τηλέφωνα των ανθρώπων με τους οποίους ενδιαφέρεστε να μιλήσετε. Όταν έχετε χρόνο, μπορείτε να διαβάσετε μόνοι σας λίγα λόγια για την ομάδα, η οποία περιγράφει το σκεπτικό της και το φιλοσοφικό της υπόβαθρο. Και πάμε πιο κάτω, ακόμα πιο κάτω. Αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε με την ησυχία σας. Πάμε στις ποικιλίες που διατηρεί η ομάδα. Αυτή η ομάδα διατηρεί καμιά σαρανταριά ποικιλίες. Πίσω από κάθε φωτογραφία βρίσκεται ένας μικρός πλούτος πληροφοριών για κάθε ποικιλία. Πάμε εδώ στην ντομάτα Μαρμάντα, κάτω δεξιά. Πατάμε εκεί πέρα για να βρούμε την καρτέλα αυτής της ντομάτας. Βλέπουμε ότι προέρχεται από την Κύπρο. Το έφερε το σπόρο το 2014 ο Άρης Παύλος και τον πήρε από την ομάδα Σποροφύλακες Κύπρου που κάνουν μια πολύ σοβαρή δουλειά προσπαθώντας να διατηρήσουν τις παραδοσιακές τους ποικιλίες. Την καλλιεργεί ο διατηρητής Γιάννης Κάσης από το 2017. Και ο Γιάννης μας έχει δώσει μια περιγραφή των χαρακτηριστικών αυτής της ποικιλίας, που τη βλέπετε παρακάτω. Ας πάρουμε την τελευταία παράγραφο. Είναι μια ντομάτα μετρίου μεγέθους, προς μεγάλη. Έχει το γνωστό κόκκινο χρώμα. Έχει ελαφρά ακανόνιστο σχήμα με πτυχώσεις. Και έχει πολύ γλυκιά γεύση. Είναι σαρκώδης καρπός με λίγους σπόρους. Έχουμε λοιπόν κάποιες πληροφορίες και αν ενδιαφερόμαστε, μπορούμε να επικοινωνήσουμε, βλέπετε εδώ αριστερά, με τον Γιάννη Κάση, το διατηρητή. Ποια είναι η διαφορά με την προηγούμενη επικοινωνία? Πριν ήταν με την ομάδα για ανταλλαγή γνώσεων, εδώ είναι με τον διατηρητή για ανταλλαγή σπόρων και γνώσεων. Γιατί αυτός διατηρεί τη συγκεκριμένη ποικιλία. Και αν έχετε την περιέργεια να δείτε, πάμε λίγο παρακάτω στη σελίδα, αν έχετε την περιέργεια να δείτε οι ομάδες του δικτύου ΣΥΤΟ, ποιες άλλες ποικιλίες ντομάτας κρατούν, θα πάτε εδώ που λέει ντομάτα και θα σας βγουν όλες. Αλλά δεν θα προχωρήσω, γιατί ο Αριστίδης θα σας εξηγήσει πως υπάρχει και άλλος τρόπος πρόσβασης στα δεδομένα των ποικιλιών μας. Ευχαριστώ, Βάσο. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε πώς λειτουργεί η ιστοσελίδα μας ως προς την ανέβρεση ποικιλιών. Έχει τρεις δρόμους για να βρούμε την ποικιλία που μας ενδιαφέρει. Τους δύο τους περιέγραψε ήδη η Βάσο. Ο ένας τρόπος είναι να μπούμε μέσα στην ομάδα διατηρητή που μας ενδιαφέρει, αν τυχόν τη γνωρίζουμε, και να επιλέξουμε από τις ποικιλίες που διατηρεί από τις σχετικές καρτέλες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ομάδας. Ο δεύτερος, μόλις περιέγραψε, είναι να πάμε στο φυτικό είδος μέσα από την καρτέλα του, να πατήσουμε ντομάτα και θα μας βγουν όλες οι ντομάτες. Ο τρίτος δρόμος για να φτάσουμε στην ποικιλία που μας ενδιαφέρει είναι αυτή η κεντρική οριζόντια σταθερή σελίδα που βρίσκεται στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας που έχει διάφορες ρουμπρίκες. Πατώντας τη ρουμπρίκα φυτικά είδη, βλέπουμε ότι παρουσιάζονται 39 φυτικά είδη. Και μέσα σε αυτά τα 39 φυτικά είδη, αν πατήσουμε σε ένα από αυτά, παρουσιάζονται όλες οι ποικιλίες. Για να πάμε στην ντομάτα, που κλασικά είναι η βασίλισσα σε ό,τι αφορά τις προτιμήσεις των καλλιεργητών όταν είναι να διανύουμε σπόρους δωρεάν. Έτσι. Εδώ έχουμε 32 διαφορετικές καρτέλες ντομάτας. Ο πιο προσεκτικός παρατηρητής θα δει ότι υπάρχουν κάποιες ποικιλίες που επαναλαμβάνονται. Μερικές, λίγες. Δεν είναι γιατί κάναμε κάποιο λάθος. Ήταν για να καταδείξουμε ότι η ίδια ποικιλία, καλλιεργημένη με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετική περιοχή της Ελλάδας, μας έχει φέρει κάποιο άλλο γευστικό αποτέλεσμα ή απαιτεί κάποια άλλη καλλιεργητική φροντίδα. Να καταδείξουμε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των παραδοσιακών ποικιλιών, την προσαρμοστικότητά τους. Ας περιδιαβούμε λίγο αυτή την οριζόντια σταθερή ταινία λίγο πιο αριστερά, την πάρουμε με τη σειρά. Πάμε στη ρουμπρίγκα σχετικά με το σπόρο. Αν την πατήσουμε, βλέπετε υπάρχουν τρεις υποενότητες σε αυτή τη ρουμπρίγκα. Στην πρώτη, η πρώτη επιγράφεται πώς κρατάμε σπόρο. Σε αυτήν μπορούμε να δούμε την διαδικασία σποροπαραγωγής από τη σπορά μέχρι τη συγκομιδή και την ορθή διατήρηση και συντήρηση του σπόρου. Αυτό είτε μέσω κειμένων που υπάρχουν σε αυτήν την υποενότητα, είτε μέσω βίντεο
πολύ επεξηγηματικών και αναλυτικών που ετοιμάσαμε. Εδώ μια έκπληξη, όποιοι περιδιαβούν πολύ προσεκτικά αυτό το κομμάτι, στο τέλος της αυτής υποϊστοσελίδας υπάρχει μια παραπομπή σε μια καταπληκτική δουλειά, αυτή εδώ που δείχνει τώρα το DIY Seed, που κάνανε φίλοι μας από το εξωτερικό και δεν είναι διαθέσιμη ακόμα στα ελληνικά, αλλά ελπίζουμε κάποια στιγμή να μεταφραστεί και στα ελληνικά. Λοιπόν, πάμε λίγο ξανά στο σχετικά με το σπόρο για να δούμε τη δεύτερη υποενότητα. Η δεύτερη υποενότητα φέρει τον τίτλο «Πώς ζητάμε σπόρο». Εδώ, στην πραγματικότητα, ανακεφαλαιώνουμε πολύ σύντομα πώς ζητάμε σπόρο από το δίκτυο σιτό. Πώς ερχόμαστε, πώς διαλέγουμε φυτικό είδος, πώς ερχόμαστε σε επαφή με το διατηρητή, πώς επικοινωνούμε μαζί του και πώς αποστέλλεται ο σπόρος τον οποίο ζητήσαμε. Σημειωτέων ότι σε κάθε καρτέλα αναφέρεται επικαιροποιημένη η διαθεσιμότητα του σπόρου ανά εποχή. Έτσι. Στην ίδια ρουμπρίγκα, σχετικά με το σπόρο, η τρίτη υποενότητα φέρει τον τίτλο «Μια τράπεζα γνώσεων». Σε αυτό αναφερθήκαμε και λίγο προηγουμένως. Έτσι. Ουσιαστικά εδώ έχουμε αποθησαυρίσει, έχουμε αποθηκεύσει γνώσεις που είτε πάλι με τη μορφή κειμένων, είτε με τη μορφή βίντεο, που, οι οποίες θα εμπλουτίζονται συνεχώς καθώς περνάει ο καιρός. Έτσι. Με πράγματα τα οποία θα ανταλλάσσουμε, θα συνεισφέρουμε και θεωρούμε ότι είναι άξια προσοχής. Βάσο. Και τώρα θα τελειώσουμε, σχεδόν τελειώσουμε, την παρουσίαση της ιστοσελίδας μας με τις μικρές ιστορίες σπόρων. Έχουμε βάλει δύο μικρές ιστορίες σπόρων, μία για τη μηλιά και μία για τις ντομάτα. Γιατί θέλαμε να τονίσουμε τη σημασία που έχει το ελεύθερο ταξίδι του σπόρου για τον πλούτο που κληρονομήσουμε. Συγκεκριμένα η ντομάτα, όπως όλοι ξέρουμε, ξεκίνησε στη Λατινική Αμερική. Πήγε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα δεν ήταν καταγραμμένη μέχρι το 1814. Τότε για πρώτη φορά καταγράφηκε σε ένα μοναστήρι στο κέντρο της Αθήνας, στην Πλάκα, ένα μοναστήρι Γάλλων Καπουτσίνων μοναχών, οι οποίοι το φέρανε δοκιμαστικά από τη Γαλλία, το δοκιμάσανε, τους άρεσε, άρεσε και στους γείτονες και διαδόθηκε. Παράλληλα μαθαίνουμε από την ιστορία, από καταγραφές, ότι η ντομάτα ήρθε επίσης από τη Μικρά Ασία στα νησιά του Αιγαίου μέσω καϊκιών που έφερναν εμπορεύματα. Οπότε διαδόθηκε και εκεί. Απλώθηκε σε όλη την Ελλάδα και σιγά σιγά αποκτήσαμε πολλές τοπικές ποικιλίες ντομάτας. Είναι τοπικές, αλλά είναι και διεθνείς. Δηλαδή ήρθανε από το εξωτερικό, προσαρμόστηκαν γιατί ήταν σπόρος με μεγάλη γενετική βάση και μας προσέφεραν ένα μεγάλο πλούτο. Αν σήμερα, αν τότε ίσχυε η νομοθεσία που ισχύει σήμερα για τους παραδοσιακούς σπόρους, δεν θα ήταν ελεύθερο το ταξίδι του παραδοσιακού σπόρου και δεν θα είχαμε όλες αυτές τις ποικιλίες. Η ιστορία της μηλιάς ουσιαστικά λέει το ίδιο πράγμα. Λέει ότι το μήλο ξεκίνησε από το Καζακστάν, πήγε στην Αμερική. Από την Αμερική ένας μετανάστης Έλληνας έφερε το μήλο στην Τρίπολη. Αυτός ήταν ο κύριος Πιλαφάς. Όταν επέστρεψε από τη μετανάστευσή του, στην αρχή δεν πήγε καλά, αλλά μετά πήγε πάρα πολύ καλά και σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία ποικιλία. Ο σπόρος ήταν ελεύθερος να ταξιδέψει και να μας προσφέρει τον πλούτο του. Για να πάμε να δούμε και την τελευταία, για να μην το ξεχάσω, αφού σημειώσουμε ότι στο πάνω δεξί μέρος της ιστοσελίδας βλέπετε την παρουσία μας στα social media, στο Facebook, στο Instagram, έτσι, βλέπετε το κεντρικό μας email, και βλέπετε, θα επισημάνω γιατί το έχω δοκιμάσει, ένα μεγεθυντικό φακό ιστοσελίδα έχει ένα πολύ καλό ψαχτήρι, πάρα πολύ καλό ψαχτήρι. Πάμε να δούμε και την τελευταία υποενότητα αυτής οριζόντιας ταινίας. Νέα και δράσεις. Βάσο προηγουμένως είπε ότι αν σήμερα ίσχυε η νομοθεσία, αν παλιότερα ίσχυε η νομοθεσία που ίσχυε σήμερα, τα πράγματα θα ήταν πολύ δυσκολότερα. Ένας από τους στόχους, μια από τις φιλοδοξίες του δικτύου ΣΥΤΟ, είναι να είναι παρόν και στον δημόσιο διάλογο σε ό,τι αφορά τους παραδοσιακούς σπόρους. Δηλαδή, να επηρεάζουμε την νομοθεσία, να είμαστε μέσα στο φόρουμ και σε αυτή την αμάχη που υπάρχει, πάντα προς το καλό. Έτσι. Άρα, στα νέα και δράσεις θα παρουσιάζουμε και τέτοιες προσπάθειές μας. Ας δούμε ενδεικτικά μία από τις προσπάθειες που έχουμε αναρτήσει, που επιγράφεται
ένα καλό νέο, μια καλή αρχή. Πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, την 1η Ιανουαρίου του 2022, σύμφωνα τέθηκε σε ισχύ ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός Βιολογικής Γεωργίας. Αυτός ο κανονισμός δίνει για πρώτη φορά το δικαίωμα σε βιολογικούς καλλιεργητές, υπογραμμίζομαι, μια διαδικασία όχι ιδιαίτερα περίπλοκη ή δαπανηρή, και αυτό έχει πολύ σημασία, γιατί πολλά πράγματα μπορεί να επιτρέπονται, αλλά είναι, να είναι δύσκολα να πραγματοποιηθούν τεχνικά, έτσι. Επέτρεψε για πρώτη φορά σε επιστοποιημένους βιολογικούς καλλιεργητές να πουλούν εκτός από τους καρπούς τους και αναπαραγωγικό υλικό, δηλαδή και σπόρους, εφόσον αυτοί οι σπόροι δεν καλύπτονται από πνευματικά δικαιώματα βελτιωτή. Έτσι. Και αυτό κατορθώθηκε μετά από πάρα πολλή προσπάθεια, διεθνή προσπάθεια. Και να φανταστείτε, αυτό μέχρι τώρα ήταν παράνομο. Θέλουμε λοιπόν να είμαστε παρόντες και σε αυτές τις προσπάθειες. Και με αυτή τη ρουμπρίκα την τελευταία, ένα καλό νέο, μια καλή αρχή, να ευχηθούμε καλή συνεργασία μαζί σας, καλές πορές, καλή μας αρχή. Καλώς ήρθατε. Είμαστε εκεί λοιπόν. Βάσο, Αριστίδη, ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Και τώρα θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος, που οι ομάδες του δικτύου και τα άτομα θα αυτοπαρουσιαστούν με ένα μικρό βιντεάκι που έχουν ετοιμάσει. Έχετε συναντήσει τέτοιους ανθρώπους, ενώ ανθρώπους που είτε έμαθαν για την ομάδα σας, είτε όπως είπατε και εσείς δανείζομαι τη φράση σας, τα έχουν παίξει και έχουν φτάσει σε ένα σημείο να πούνε ότι εγώ τώρα θέλω να αρχίσω να ασχολούμαι με τη γη. Δεν ξέρω τίποτα, αλλά θέλω να μάθω και να το κάνω και πράξη. Έχετε συναντήσει σε αυτή την πορεία των ετών ανθρώπους αυτής της λογικής? Πολλούς. Πολλούς ανθρώπους και πολλούς ανθρώπους που έχουν πάρει σπόρους από εμάς και σε κάποιες γιορτές σπόρων έρχονται και μας βρίσκουν και μας λένε για την εμπειρία τους που έχουν πάρει σπόρους από εμάς, που έχουν σπείρει και τα αποτελέσματα. Παρακολουθώντας όλη αυτή τη διαδικασία στην πορεία των χρόνων, κύριε Δομπάζη, πώς βλέπετε να εξελίσσεται, εννοώ προσελκύει κόσμο, η διαδικασία αυτή, ενδιαφέρεται ο κόσμος για την, αυξάνεται μάλλον το ενδιαφέρον του κόσμου για την ανακάλυψη των ποικιλιών, για τη διατήρησή τους, για όλο αυτό που προσπαθείτε να κάνετε? Αυξάνεται και ο κόσμος ψάχνει για να βρει τέτοιους σπόρους, απλά δεν ξέρει πού θα τους βρει. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε γνωστό εμείς, δημιουργώντας ομάδες και έχοντας σελίδες στο Facebook και τώρα τελευταία και στο TikTok. Όταν ανεβάσαμε δηλαδή εμείς στο TikTok ότι μοιράζουμε σπόρους, είχε 85.000 views. Ένας μεγάλος αριθμός αυτός. Ναι. Αυτό σε λίγες μέρες, σε 2-3 μέρες. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται και βλέποντας την πληροφορία την κοινοποιεί και στους φίλους και γνωστούς. Διάρκεια έχει αυτό? Θέλω να πω, επειδή οι καιροί που διανύουμε έχουν να κάνουν και πάρα πολύ με το εφήμερο και με τη μόδα, εντός και εκτός εισαγωγικών αυτό πάντα. Έχει όμως διάρκεια στον χρόνο, δηλαδή κάποιος που θα ολοκληρώσει μια καλλιεργητική περίοδο, τη φετινή για παράδειγμα, θα επαναλάβει και του χρόνου, θα μείνει σε αυτή τη διαδικασία ή βλέπετε να το εγκαταλείπουν οι άνθρωποι αυτό? Εμείς αυτούς που γνωρίζουμε συνεχίζουν, αυτοί δηλαδή που μας έχουν γνωρίσει, όχι μόνο το συνεχίζουν, αλλά προσπαθούν να βρουν όλο και πιο πολλές ποικιλίες, να μάθουν όλο και πιο πολλά στην καλλιέργεια, γιατί υπάρχουν και προβλήματα στις καλλιέργειες. Μερικές χρονιές δεν πάνε καλά, μερικές χρονιές αρρωσταίνουν τα φυτά, πώς θα τα θεραπεύσουν. Προλάβατε τώρα κάπως το τελευταίο ερώτημα, μάλλον ένα από τα τελευταία ερωτήματα, καθώς οδεύουμε και στο τέλος της κουβέντας. Ήταν ακριβώς αυτό. Το ότι βρίσκω ένα σπόρο, το βάζω στη γη, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι φυτρώνει και σε 40 μέρες παίρνω μια ντομάτα και την τρώω. Σημαίνει ότι το φυτό αυτό πρέπει να μεγαλώσει, μπορεί να αρρωστήσει, μπορεί να προσβληθεί από κάτι. Χρειάζεται συγκεκριμένη φροντίδα για να παραμείνει υγιές, να παραμείνει καρποφόρο, να ολοκληρώσει τον κύκλο της ζωής του σωστά. Σε αυτά τα στάδια εσείς μπορείτε να βοηθήσετε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και πώς να το κάνουν? Ναι, μπορούμε να τους πούμε τις εμπειρίες μας,
αλλά υπάρχουν χρονιές καλές και χρονιές δύσκολες, στις οποίες, στις δύσκολες χρονιές, και εμείς έχουμε προβλήματα με την παραγωγή μας. Είναι και από το κλίμα, είναι πολλά. Αλλά τις εμπειρίες μας, επειδή καλλιεργούμε πολλά χρόνια, γνωρίζουμε αρκετά πράγματα. Αυτά τα μοιραζόμαστε και με βίντεο στο YouTube και στα τηλέφωνα απαντάμε όταν μας ρωτάνε και στη σελίδα του Facebook όταν μας ρωτάνε απαντάμε, όπου μπορούν να τα δει πολλοίς κόσμος. Άρα λοιπόν, για να κλείσουμε την κουβέντα μας από εκεί που ξεκινήσαμε, ραντεβού στις 24 Μαρτίου, ημέρα Κυριακή, στην Αλεξανδρούπολη, για διανομή σπόρων, οι οποίοι μπορούν να δώσουν μικρά φυτά και αυτά μετά να μεταφυτευτούν στη γη και άρα να γεμίσουν τον κήπο κάποιου ανθρώπου που θέλει. Φέτος θα κάνετε διανομή και φυτών αργότερα, κύριε Δομπάζη. Αυτή την Κυριακή θα μοιράσουμε μόνο σπόρους. Ναι, λέω, μας είπατε πριν ότι κάπου τον Απρίλη συνήθως μοιράζεται και μικρά φυτά. Φέτος θα γίνει αυτό, το έχετε προγραμματίσει? Θα γίνει και από τη δικιά μας την ομάδα στην Κομοτηνή και από την ομάδα των σπορητών Εύρου στην Αλεξανδρούπολη. Όπως έγινε πέρυσι, θα γίνει και φέτος. Θα μοιράσουμε και φυτά. Καλή δύναμη να ευχηθώ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας. Καλό κουράγιο στους ανθρώπους εκεί που εργάζονται μαζί με εσάς. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα. Ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σας.